αδερφή μου, επαναλαμβάνω και αναφέρομαι και πάλι στο τι συμβαίνει καθεκά στην ημέρα στην παγκόσμια πλέον σκηνή, η οποία ονομάζεται κόσμος και πλανήτης ολοκλήρου της γης. Τα διάφορα γεγονότα και περισσότερο αυτά τα οποία δεν αποκαλύπτονται στον κόσμο είναι δε και τα χειρότερα από όλα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία μας απασχολούν στα συνεχιζόμενα κηρύγματα τα οποία μας αξιώνει ο Θεός και η Παναγία μας και ο Άγιος Γεώργιος εις των ιερών του ναών. Δεν γνωρίζω εάν διαβάζετε εφημερίδες και αν προσέξατε ότι μας επρόλαβαν συνειδητοί δημοσιογράφοι, διότι υπάρχουν και ασυνείδητοι, παντελώς ασυνείδητοι δημοσιογράφοι οι οποίοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια και ενημερώνουν τον κόσμο με το ψεύδος, όχι με τα γεγονότα τα πραγματικά. Εάν δεν έχετε διαβάσει, προσπαθήστε να βρείτε την καθημερινή της 15 του 1ου Ιανουαρίου, δηλαδή το 1999. Εδώ σε ένα σημείο ένας συνειδητός δημοσιογράφος παρουσιάζεται για να δώσει στον κόσμο την αλήθεια. Βέβαια όλος ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες. Το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται στην Ελλάδα καθεκά στην ημέρα. Αυτά παρουσιάζουν στα τηλεοράσεις, πόσα εγκλήματα έγιναν και πώς διεπράφθησαν με μεγάλη ακρίβεια. Δεν τους ενδιαφέρει για τίποτε άλλο, ούτε για το μέλλον τούτου του τόπου, ούτε για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτός ο δημοσιογράφος λοιπόν στην Καθημερινή γράφει τούτα τα λόγια: όλοι μας στο μάτι του μεγάλου αδελφού. Όλοι μας στο μάτι του μεγάλου αδελφού, δηλαδή κάτω από το βλέμμα του Αντιχρίστου. Όλοι μας στο μάτι του μεγάλου αδελφού. Βλέπει τα γεγονότα ο δημοσιογράφος αυτός και δημοσιογραφεί για να παρουσιάσει την αλήθεια με ένα δίκτυο 50 σημείων ακροάσεως, ελέγχου και επεξεργασίας στοιχείων σε όλο τον κόσμο. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθεί και καταγράφει την προσωπική ζωή όλων των πολιτών του πλανήτη. Όλων των πολιτών του πλανήτου της γης. Αδιάφορον αν είναι τρομοκράτες, αν είναι εγκληματίες, φίλοι ή εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών. Δι' αυτό το έργο έχει στη διάθεσή της η Αμερική 120.000 πράκτορες. 120.000 πράκτορες. Ένα εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρων και τα πάσης φύσεως στοιχεία που συλλέγει μέσω αγορών με πιστωτικές κάρτες. Πόσες φορές σας είπα μην κρατάτε κάρτες στα χέρια σας. Πιστωτικές κάρτες, και θα ακούσετε σε λίγο ένα τρομακτικό γεγονός. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε κάρτα, πιστωτική κάρτα, έχει έναν αριθμό μυστικών. Μόλις τον αντιληφθούν αυτών των μυστικών αριθμών, τότε θα πας στην τράπεζα και δεν θα βρεις ούτε μία δεκάρα μέσα. Και θα νομίζεις ότι έχεις χρήματα και θα σου πει εκεί ο ταμείας, μόλις τα παρέλαβες, λέγει, τι ζητάς τώρα. Πήγε κάποιος άλλος και τα έπιασε και εσύ θα μείνεις με τα χέρια αδιανά. Θα διαβάσουμε όμως παρακάτω κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό για να δείτε
τι σημαίνει πιστωτική κάρτα και μετά από την κάρτα αυτή τι σημαίνει έξυπνη κάρτα. Αυτές οι πιστωτικές κάρτες έχουν μέσα των κάτι το οποίο νομίζει ο πολίτης ότι είναι αθώο και τον εξυπηρετεί πολύ γρήγορα. Με αυτές τις κάρτες βρίσκονται σε αθώα δελτία συμμετοχής, σε διαγωνισμούς αποστολής προσωπικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και ίντερνετ και τηλεφωνήματα διακινητών τηλεφώνων. Κινητά τηλέφωνα, εάν έχετε, προσπαθήστε να τα χρησιμοποιείτε μόνο εις εκτάκτους περιπτώσεις. Δηλαδή, ο Θεός να φυλάει, έκοψες μέσα σε έναν δρόμο που δεν έχει συγκοινωνία, που δεν έχει τίποτα, έπαθες κάτι, μόνο εκεί να το χρησιμοποιήσεις. Μην το χρησιμοποιείτε καθημερινώς. Δηλαδή, μην αχρηστέψετε το τηλέφωνο στο σπίτι με το τηλέφωνο που κρατάτε στο χέρι και στο αυτί και περπατάτε ή οδηγείτε αυτοκίνητα. Διότι και αυτό είναι ένα από τα πολλά τεχνάσματα του Αντιχρίστου. Στο χώρο της εισβολής στην προσωπική μας ζωή υπησέρχεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία με τις εταιρείες διαχειρίσεως τραπεζών πληροφοριών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αύξησαν κατακόρυφα τα κέρδη των κύκλων εργασιών τους, τα οποία διαγράφουν, αρκεί να τονιστεί ότι μόνο μία τράπεζα ελέγχει τα ατομικά στοιχεία του 90% των Αμερικανών και του 50% των Ευρωπαίων. Δηλαδή 100% περίπου ελέγχει η τράπεζα αυτή την Αμερική και στην Ευρώπη ο μισός πληθυσμός είναι ελεγχόμενος. Γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη επιβολής αυστηρού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής. Η ιδιωτική μας ζωή, για να γίνει κάποιος ένα άλλο από αυτό που υπάρχει, πρόσωπο, αρκούν ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Σε αυτό μας έχει καταγράψει όλους δυστυχώς ο Αντίχριστος. Σε αυτό δεν έχει ξεφύγει κανένας. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη να δώσουμε σε αυτό το κράτος ένα φόρο για να υπάρχει. Είναι το νόμιμο αυτό το οποίο ένα κράτος, οποιονδήποτε κράτος στον κόσμο, δεν στέκεται αν οι πολίτες δεν δώσουν από το υστέρημά τους στο κράτος για να κρατηθεί. Διότι το κράτος έχει ανάγκες στρατιωτικές, έχει ανάγκες επιμορφωτικές, έχει ανάγκες κοινωνικές. Υπάρχουν πολλές ανάγκες του κράτους και αναγκάζεται το κράτος να φορολογεί πάντοτε τον πολίτη. Και ο πολίτης είναι αναγκασμένος να δώσει στο κράτος τον φόρο για να υπάρχει αυτό το κράτος. Σε αυτό το σημείο όλοι μας όσοι δίδομενοι στο κράτος από το υστέρημά μας έχουν έναν αριθμό. Αρκεί, λέγει, να κρατεί ο άλλος, κάποιος άλλος, όχι από εμάς, να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Όσον αφορά τον φορολογικό μητρώο, δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αυτό είναι αναγκαστικό, τον έχει τον αριθμό. Αλλά η πιστωτική κάρτα δεν είναι αναγκαστική, γι' αυτό εάν κρατάς χρήματα θα τα κρατάς και αν θέλεις να πάρεις από την τράπεζα να πάεις στην τράπεζα να πάρεις. Μη κρατάς πιστωτική κάρτα να τη βάζεις μέσα σε αυτά τα μηχανήματα, διότι κάτι θα συμβεί και θα φύγει ο αριθμός αυτός από το χέρι σου και θα πάει κάπου αλλού. Στη συνέχεια, αν όχι μόνο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι τραπεζιτικοί λογαριασμοί σου του ατυχούς πραγματικού κατόχου των παραπάνω στοιχείων, αλλά να διαλυθεί κυριολεκτικά και η προσωπική του ζωή. Θα φύγει η προσωπική του ζωή και δεν θα ανήκει στον εαυτό του.
όπως ακριβώς συνέβη με ένα ζευγάρι από την Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών που έχασε ακόμη και το σπίτι του αφού εν αγνία τους είχε πωληθεί από κάποιον που είχε νοικιοποιηθεί τα στοιχεία του ζευγαριού. Προσέξτε εδώ τι έχει πει. Είχε το σπίτι του το ζευγάρι αυτό. Πήραν όμως τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Τον πιάσανε. Αφού τον πιάσανε πήρανε και πούλησαν το σπίτι. Και όταν πήγε το ζευγάρι να μπει μέχρι στο σπίτι, βγήκε με ένας άλλος νοικοκύρης και λέει, τι γυρεύεις εδώ. Στο σπίτι μου λέει, ποιο σπίτι σου, το σπίτι σου το αγόρασα εδώ. Από τον τάδε το αγόρασα. Σκεφτείτε τώρα να κρατάτε την πιστωτική κάρτα, να πάει εσύ στην τράπεζα και να σου πει τι γυρεύεις εδώ. Τα χρήματα τα πήρες προηγουμένως. Μα δεν τα πήρα, τα πήρες, ορίστε. Και είναι καταγεγραμμένο. Γι' αυτό προσέξτε σας παρακαλώ όσο το δυνατό, απλουστεύετε τη ζωή σας, μην την σπαταλάτε δεξιά και αριστερά με αυτά τα εμφανιστέντα πρωτότυπα μαγνητικά βοηθήματα, μαγνητικές ταινίες και τα λοιπά, μαγνητικές κάρτες και τα λοιπά. Προσέχετε όσο σας είναι δυνατό, διότι βρισκόμεθα μέσα σε μία δυσκολία. Ο αιωσφόρος, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει την κόλαση και να έρθει στην γη για να μεταφέρει την γη στην κόλαση, για να μεταφέρει όλους τους ανθρώπους στην κόλαση, για να μην αφήσει άνθρωπο να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών, ο αιωσφόρος με αυτό το δίκτυο της έξυπνης κάρτας την οποία ετοιμάζει και με το άλλο όνομα το οποίο δώσαμε Lucid, αυτό το Lucid ή Lucifer που σημαίνει δαίμονας, αντίχριστος, αιωσφόρος, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μιμηθεί τον Θεό. Είναι τούτο το οποίο μας είπε ο Κύριος μας, ότι ήρθα εγώ, λέγει, και δεν με πιστεύσατε. Θα έρθει ο άλλος αντί εμού, λέγει, και όλοι θα τον πιστεύσουν αυτόν. Εννοεί ο Θεός μας, ο Χριστός μας, εννοεί τον Αντίχριστον. Θα έρθει ο άλλος αντί εμού. Θα φέρει το όνομα Μέγας Διδάσκαλος, Μέγας Διδάσκαλος, ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Μεγάλος Αδερφός, θα φέρει το όνομα του Χριστού, θα είναι Αντίχριστος και θα είναι εκείνος ο οποίος θα πλανήσει την Οικουμένη ολόκληρον. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά την Δευτέραν του Παρουσίαν, οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από την μεγάλη του οργή, διότι ο Πανάγαθος Θεός βλέπει, αντέχει, μακροθυμεί, έχει υπομονή, θεϊκή υπομονή, και βλέπει εμάς τα τέκνα του να τον αρνούμεθα, να τον ξεχνούμε, να τον καταδιώκουμε, όπως έγινε ακριβώς αυτή τη στιγμή η ανθρωπότης. Είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε, ότι όλα τα θέλει ο άνθρωπος σήμερα, όλα τα ζητά ο άνθρωπος, όλα είναι δι' αυτόν ευπρόσδεπτα, δι' όλα αγωνίζεται. Ένα μόνο δεν θέλει, τον Θεό. Δεν θέλει να ακούσει το όνομα του Θεού, ούτε να μιλήσει με τον Θεό, ούτε να έχει το όνομά του στο στόμα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απεσκύρθησε από τον Θεό, και αυτό είναι εκείνο το οποίο είπαμε στο περασμένο μας κήρυγμα. Εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ούτε έρχεται ο Υιός της απολίας. Έχουμε αποστατήσει από τον Θεό. Τα δε γεγονότα τα οποία είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή είναι εκείνα τα οποία αποδεικνύουν το αληθές. Σκεφτείτε ότι ανεκκίνωσαν οι Κύριοι αυτοί, ότι με ένα φάρμακο που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε κτίνος, τον αποκτηνώνει, μόνον στην Θεσσαλονίκη 350.000, λέγει, Έλληνες ζητούν να αγοράσουν αυτό το φάρμακο, να γίνουν κτίνοι όπως τα κτηνά, όπως τα ζώα, να γίνουν άνθρωποι αποκτηνωμένοι πλέον
σαρκική σάρκα. 350.000 στη Θεσσαλονίκη ακόμη δεν ήρθε αυτό το φάρμακο και το ζητούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέπτονται Θεόν, σκέπτονται μόνο το σαρκίον των και τα σιδονάς της σαρκός. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί, πας δούλος και ελεύθερος. Όταν έρθει ο Πανάγαθος Θεός για να κρίνει τον κόσμο, έκρυψε λέγει αυτούς στα σπήλαια και τα σπέτρα των ωραίων και λέγουσι τις όρεση και τις πέτρες, πέσετε εφημάς και κρύψατε εμάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, ότι ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής αυτού και της δύναται σωθήνε. Αυτά γράφει η Αποκάλυψη εις το 6ο κεφάλαιο, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού όταν φύγουμε από το Θείο Κήρυγμα καλό είναι να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ο Ιωσφόρος προσπαθεί να μιμηθεί τον παντοδύναμο Θεόν, αποπειράται να επιβάλλει ένα καλά οργανωμένο κλειστό πλανητικό σύστημα ελέγχου των ανθρώπων ολοκλήρου της γης στο σχέδιο αυτό το οποίο ονομάζεται έξυπνη κάρτα ή Lucid. Πώς λειτουργεί αυτό? Μας λένε ότι αποσκοπεί αυτό να καταστεί ένα παγκόσμιο σύστημα επισημάνσεως της ταυτότητος. Προετοιμασία δηλαδή αυτού του Αντιχρίστου θα είναι τόσο φοβερή από τους ανθρώπους, ούτως ώστε πλέον θα λέγουν ότι δεν αντέχουμε, πρέπει κάποιος να γίνει παγκόσμιος κυβερνήτης. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι σε αναστάτωση, όπως ένα ρολόι ξεβιδώνονται οι βίδες και γεμίζει το κουτάκι που είναι μέσα που δείχνει την ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι αρμονίες της γης έχουν ξεκαρφωθεί από τη θέση τους, φύγανε ακριβώς από το άρμα του Χριστού και όλο και βλέπουμε χειρότερα πράγματα καθεκάστην ημέρα. Σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι καταχωρημένη η κατάλογη του ενιαίου κωδικού αριθμού του Μητρώου, αυτό που λέγουμε ΕΚΑΜ, των παγκοσμίων βιομετρικών καρτών ταυτότητας της έξυπνης κάρτας. Θα εκδίδονται δια τους πολίτες όλης της Ιφιλίου. Δεν θα υπάρχει κανείς ο οποίος δεν θα έχει αυτή την κάρτα. Από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα θα παραδίδονται αυτές οι κάρτες και εκεί θα καταγράφονται όλα τα πληροφοριακά δεδομένα που θα περιέχονται στο ολοκληρωμένο πλέον μικροτσίπ αυτών των καρτών. Ο Πανάγαθος Θεός είπε με μία μόνον συμβουλή εις εμάς: θα έρθει ο Αντίχριστος, λέγει, εσείς εκείνο το οποίο σας λέγω προσέχετε, μη πλανηθείτε. Αυτό είπε ο Θεός, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε να μην πλανηθούμε. Δηλαδή δεν θα έρθει αυτοπροσώπος ο διάβολος. Δεν θα έρθει ο Αιωσφόρος να σου πει εγώ είμαι ο Αντίχριστος, με θέλεις ή δεν με θέλεις. Αυτό δυστυχώς είναι εκείνο το οποίο υποστηρίζουν και άλλα πρόσωπα και λέγουν όταν το 666 λέγει δεν σου πει να το πάρεις αφού αρνηθείς τον Θεό, να το πάρεις. Πάρτο, λέει, δεν σε εμποδίζει. Ναι, αλλά γιατί να πάρω τον αριθμό αυτών των οποίων η Αγία Γραφή επισημαίνει ότι είναι του Αντιχρίστου? Γιατί να μην πάρω το 665 ή να μην πάρω το 667 και θέλει σώνει και καλά το 666? Δεν είπαμε ότι ο αριθμός 666 αυτή τη στιγμή όταν γράφεται πάνω σε ένα σπίτι είναι του Αντιχρίστου, ούτε πάνω σε έναν αυτοκίνητο, ούτε πάνω σε ένα διαβατήριο, ούτε πάνω σε έναν κάτι το οποίο μετράς αυτή τη στιγμή. Ό,τι μετράς, ο αριθμός δεν είναι τίποτε το κακό. Περνάς 665, 666, 667 και προχωρείς. Δεν είναι κακό αυτό. Άλλο όμως
το να σου βάζει με πανουργία πάνω στο φαγόσιμο τον αριθμό 666. Γιατί το βάζεις? Άλλο το να σου βάζει με πανουργία πάνω σε έναν άλλο αντικείμενο οποιονδήποτε τον αριθμό 666. Γιατί δεν βάζεις 665? Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έγινε μόδα πλέον και ο Αντίχριστος από το γραμμωτό σχέδιο που έχουν όλα τα φάρμακα και όλα τα τρόφιμα και όλα τα εργαλεία και οτιδήποτε κρατήσουμε, έχει εκείνο το γραμμωτό σχέδιο. Γιατί το έβαλε το γραμμωτό σχέδιο? Για να συνηθίσει το μάτι. Αύριο θα βάλει το 666. Θα φύγει αυτό και θα βάλει το 666. Δεν θα πούμε ότι ελέγχει, μένα φόρτωσε με από πάνω μέχρι κάτω και όλα μου τα φορέματα και όλα μου και όλα μου τα, με το 666, δεν φοβούμε. Γιατί? Γιατί το θέλεις το 666? Το ερώτημα είναι τούτο, το πιο βαθύ. Σου λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι αυτός ο αριθμός είναι αυτός του Αντιχρίστου. Το άλλο το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο ακριβώς πρέπει να διερωτηθεί ο καθένας από εμάς, είναι ότι πριν 50 χρόνια ή πριν 30 χρόνια ή πριν 20 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο αριθμός και τώρα έχει φτάσει στο αποκόρυφο πλέον? Όπου περπατήσεις και όπου κινηθείς στην Αμερική, υπάρχει ολόκληρο χτίριο και πάνω στο χτίριο αυτό είναι ο αριθμός 666, δηλαδή του διαβόλου. Στις Βρυξέλλες υπάρχει ολόκληρο χτίριο το οποίο κρατεί και τον κόσμο ολόκληρον στην εξουσία του Αντίχριστος. Είναι το φοβερότερο, είναι ο ομφαλός του Αντιχρίστου. Είναι ο ομφαλός του Αντιχρίστου στις Βρυξέλλες. Ένα τεράστιο οικοδόμημα, το έχουμε πει και στο περασμένο κήρυγμα, το οποίο μέσα υπάρχουν φοβερά μηχανήματα τα οποία καταγράφουν ολόκληρον την ανθρωπότητα. Ό,τι συμβεί καταγράφεται μέσα σε αυτό το μηχάνημα για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και ούτω καθεξής συνεχίζουμε για να δούμε τα περαιτέρω. Το παγκόσμιο σύστημα του ανθρωπίνου ελέγχου του θηρίου είναι ο αριθμός 666. Ένα παγκόσμιο κομπιουτεροποιημένο εκαθαριστικό κέντρο προσδιορισμού ταυτοτήτων. Οι επιπτώσεις και η σπουδαιότητα του Lucid είναι εκπληκτικές αυτής της έξυπνης κάρτας. Διώξεις, επιμέλειες, κυδαιμονίες, αγορά πυροβόλων όπλων. Εδώ στο σημείο τούτο έχω να πω κάτι το οποίο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προειδοποιεί τον κόσμο με το προορατικό του εκείνο χάρισμα που του εχάρισε ο Θεός. Λέγει, θα σας πάρουν τα όπλα σε λίγο, λέγει, και προσέχετε, όσοι έχετε όπλα μην τα δώσετε. Γιατί μας το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός? Μας προειδοποιεί ότι θα έρθει και αυτό το σημείο, διότι θα κατασχεθούν όλα τα όπλα τα οποία έχει ο κόσμος για να μείνουν μόνο εις τους αρχηγούς, τους υπαρχηγούς του Αντιχρίστου, τα δικαιώματα ελέγχου της ανθρωπότητος. Δι' αυτόν τον λόγο προσέχετε, λέγει, κρύψετε το όπλο σας, μη το δώσετε. Και είναι αληθές ότι με αυτό το όπλο μπορεί να υπερασπίσεις την ζωή σου εις ώραν πολέμου, διότι εάν φύγουν τα όπλα και το άλλο κράτος που είναι απέναντί σου έχει όπλα, θα σε εχμαλωτήσει αμέσως. Βέβαια η εχμαλώτευση σε αυτή τη στιγμή που μιλούμε έχει γίνει στην Ελλάδα. Εμείς είμεθα εις αυτήν την κατάσταση που φτάσαμε, είμεθα εις μια εχμαλωσία φοβερά. Και ήθελα να ρωτήσω, ποιος από εσάς δεν έχει βάλει 2-3 κλειδαριές πάνω στην πόρτα? Ποιος από εσάς δεν έβαλε σιδεριές πάνω στα παράθυρα? Ποιος από εσάς κοιμάται αυτή τη στιγμή ήσυχος? Ποιος το καλοκαίρι θα ανοίξει τις πόρτες για να πάρει αέρα? Ποιος θα ανέβει επάνω στην ταράτσα να κοιμηθεί? Ουδείς, αδερφοί μου,
πάντες τρέμουν και στον δρόμο που περπατούν και στο γραφείο που βρίσκονται και στο κρεβάτι που κοιμούνται και στο σπίτι που τρώγουν. Υπετάχθηκε μία Ελλάς εις μια χούφταν φωνέων και αγρίων ανθρώπων οι οποίοι εισήλθαν μέσα στην Ελλάδα από την Αλβανία, από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, από τη Ρωσία, από την Ουκρανία και ούτω καθεξής. Πότε υπήρξε διαδεδομένη η πορνεία τόσο πολύ ούτως ώστε στους δρόμους να στέκονται σειράν οι πόρνες? Έφυγαν από τη Ρωσία και ήρθαν εδώ για να αναστατώσουν ολόκληρη την Ελλάδα. Έφυγαν από την Αλβανία και ήρθαν εδώ για να πορνεύουν στους δρόμους. Ποιος ελέγχει αυτήν την κατάσταση? Ουδής. Κατεστράφει η Ελλάδα ή όχι? Είδατε τα παιδιά μας πριν λίγες ημέρες? Ποιον μπορούσε να τα ελέγξει? Αντί μαθητές, ενόμιζες ότι επρόκειτο περί αγρίων ανθρώπων της Αφρικής. Κατέστρεφαν τα πάντα χωρίς αιτία. Εισήρχουν το μέσα σε αυτά άλλα στοιχεία τα οποία ήσαν οι εχθροί της κοινωνίας, οι οποίοι δεν ζουν με τίποτε άλλο, είμαι μόνο πως θα κάνουν το έγκλημα και πως θα ληστεύσουν και πως θα ανοίξουν τις τράπεζες και πως θα σκοτώσουν. Αλλά το φοβερότερο, μη φτάσετε στο σημείο τούτο, σε ένα άλλο σημείο πιο φοβερό, οι ειδήσεις οι οποίες παρακολουθούμε, ένας πατέρας να πορνεύει με τα δυο του τα παιδιά και να μείνει έγκυο το παιδί του από τον πατέρα. Έχει φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο? Όχι, έφτασε τώρα. Γιατί έφτασε τώρα? Διότι ακριβώς ήρθε η αποστασία από τον Θεό. Η αποστασία από τον Θεό. Αυτά είναι τα φοβερά σημεία τα οποία ακριβώς περιμένει ο Αντίχριστος. Η πύλη της εισόδου για να εισέλθει μέσα στην αγκάλη του Αντιχρίστου άνθρωπος είναι η λεγόμενη παγκόσμιος βιομετρική κάρτα ή έξυπνη κάρτα ή Lucifer. Η κάρτα αυτή θα είναι μια έξυπνη κάρτα που θα έχει το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Όσοι έχετε πιστωτική κάρτα, πιστωτική αυτή κάρτα, θα έχει το ίδιο σχήμα, το ίδιο μέγεθος με αυτήν τη λεγόμενη έξυπνη κάρτα. Θα είναι από πλαστικό με ένα διαφανές μικροτσιπ κομπιούτερ ενσωματωμένο μέσα σε αυτό το πλαστικό, μέσα σε αυτή την κάρτα. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα ταυτότητος θα είναι αυτόνομη, ενώ ο ενσωματωμένος σε αυτήν μικροτσιπ κομπιούτερ θα είναι επαναπρογραμματίσιμος, δηλαδή μόλις τελειώνει θα αρχίζει από την αρχή, θα αρχίζει πάλι το πρόγραμμα από την αρχή, θα αρχίζει πάλι από την αρχή και δεν θα τελειώνει ποτέ. Έξυπνη κάρτα θα έχει την ακαριαία έδρα αμέσως μόλις την κρατήσει με ένα κεντρικό κομπιούτερ στην Αμερική και οπουδήποτε αλλού εγκατασταθεί. Έπειτα καινούργιες ή αναθεωρημένες πληροφορίες θα μπορούν να φορτωθούν στην έξυπνη αυτήν κάρτα, ενημερώνοντας στιγμιαία το μικροτσιπ κομπιούτερ που είναι πάνω της ενσωματωμένο με όλες τις κατασκοπευτικές και άλλες πληροφορίες που έχουν πρόσφατα συγκεντρωθεί ή επινοηθεί εις βάρος μας, εις την ανθρωπότητα, εις τον κάθε άνθρωπο. Η ηλεκτρονική αυτή κάρτα ταυτότητος καυχόνται οι σχεδιαστές της ότι όχι μόνο θα μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια σύμβολα, αλλά θα μπορεί να διαβαστεί αμφίδρομα και διαδραστικά μπρος και πίσω μέσω ενός πολυγλώσσου μεταγραφέα μεταφραστή ηλεκτρονικού κρυπτογράφου που θα ενεργοποιείται από τον αναγνώστη που θα βρίσκεται σε φορητές ή και σε σταθερές μονάδες με οθόνη. Βλέπετε, είναι μια
όλο πιο βαθιά επιστημονική φράσης η οποία αναφέρεται. Εγώ σας λέγω απλά ότι αυτή η κάρτα ό,τι γράφει πάνω θα την διαβάζουν εκείνοι οι οποίοι θα ευρίσκονται στα κεντρικά σημεία του κόσμου, και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι θα μοιραστεί ο κόσμος σε 10 σημεία κατά την φράση της Αποκαλύψεως που λέγει 10 κέρατα. Το θηρίο λέγει με τα 10 κέρατα. Σε 10 σημεία του κόσμου, και στα 10 αυτά σημεία θα υπάρχει ακριβώς και ο υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον Αντίχριστον, με τον Διάβολο, με τα κομπιούτερ αυτά τα οποία έχουν. Μας περιμένει, αδερφοί μου, αυτό το σκοτεινό και φρικτό μέλλον του ηλεκτρονικού ελέγχου υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνολογία με τον ηλεκτρισμό έχει φτάσει στο αποκόρυφο. Μας περιμένει όλους, όταν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, το εκαθαριστικό κέντρο προσδιορισμού ταυτοτήτων. Πότε θα γίνει αυτό? Είναι άγνωστο. Μπορεί ο Παναγαθός Θεός από ψηλά, ο οποίος διευθύνει και κρατεί τον κόσμο στα χέρια του, αυτό το οποίο μέλει να έρθει να το παρατείνει ο Θεός, έως ότου να ακουστεί το θέλημά του, έως ότου να πληροφορηθεί ο κόσμος και μετά να επιτρέψει να έρθει. Διότι ο Πανάγαθος Θεός δεν θέλει ποτέ τα παιδιά του να τον αποχωριστούν. Θα δώσει τέτοιες ευκαιρίες. Τώρα ήρχισαν οι εφημερίδες να γράφουν, ήρχισαν τα περιοδικά να γράφουν, ήρχισαν τα κηρύγματα, ήρχισαν τα βιβλία. Αύριο μπορεί να επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός όλα αυτά να μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις. Δηλαδή ο κόσμος να έρθει σε μια αγωνία και να πληροφορεί αυτό το σύστημα της πληροφορικής ολόκληρον τον κόσμο. Δεν θα επιτρέψει ευνηδίως να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Θα έρθει μια προειδοποίηση η οποία θα συγκλονίσει τον κόσμο, και αυτή η προειδοποίηση στην οποία ακριβώς έχουμε κατά νου από την Αγία Γραφή είναι μέσω των δύο μεγάλων προσώπων του Ηλιού και του Ενόχ, οι οποίοι είναι προορισμένοι από τον Θεό να πληροφορήσουν τον κόσμο όλων. Θα κηρύξουν εις τον κόσμο, και μετά από το κήρυγμα αυτών των δύο προσώπων, των Αγίων προσώπων, των δύο ελαιών τα οποία σε αναφέρει η Αγία Γραφή, μετά από αυτήν την πληροφόρηση μετά θα έρθει ο Αντίχριστος. Τα μάτια ταιριάζουν πλιστάκης, όπως και τα δάχτυλα και η φωνή. Για να διασταυρώσει όμως το σύστημα αυτό της έξυπνης κάρτας την επισήμανση της ταυτότητος, θα μπορεί να επιστρατεύσει μία νευρία βιομέτρηση, η οποία θα είναι ακριβώς και εκείνο το οποίο θα ξεχωρίσει τον έναν άνθρωπο από τον άλλον. Βιομετρική λέξη μπορεί να ακούγεται κάπως σαν μια εταιρεία που πουλεί προϊόντα περιποιήσεως της επιδερμίδος. Βιομετρικό λέγει, κάτι αληθές και κάτι άλλα πράγματα τα οποία βάζουν επάνω τους οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα σύγχρονο τρόπο επισημάνσεως της ταυτότητος των ανθρώπων μέσω των φυσικών χαρακτηριστικών του. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πλαστεί από τον Θεό με φυσικά δικά του, του χαρακτήρος του, του ατόμου του, ορισμένα διακριτικά σημεία, είτε το περπάτημά του, είτε η κίνηση των χεριών, είτε η κίνηση της κεφαλής, είτε η κίνηση των ματιών και ούτω καθεξής. Κάθε ένας άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει το δικό του σύστημα, και την ώρα που θα καθίσει και την ώρα που θα σηκωθεί και την ώρα που θα μιλήσει έχει το δικό του χαρακτήρα, το δικό του μέρος, και δι' αυτό είναι εκείνο το οποίο ακριβώς
μπορείτε να το διαπιστώσετε. Σταθείτε σε έναν τόπο που περνά κόσμος πολλής και προσέξετε, αν περπατούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Είτε μένετε σε ένα τόπο άλλων πολυσύχναστων και προσπαθείτε να δείτε την κίνηση των χεριών του ανθρώπου που περπατεί. Δεν είναι ποτέ το ίδιο. Γι' αυτό είναι και η χάρις του Θεού, η μεγάλη χάρις του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο. Πώς θα κρίνει τον κόσμο αυτόν όλον ο Θεός? Αυτός γνωρίζει του κάθε ενός ανθρώπου όχι μόνο τα σκέψεις αλλά και τα βάθη της συνειδήσεως του ανθρώπου, και βάσει αυτών των εσωτερικών βιωμάτων του ανθρώπου θα κρίνει και τον άνθρωπο ο Θεός. Ερώτημα μέγα, πώς θα κρυθεί τόσος κόσμος, τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωπο? Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο πλάστης, ο παντοδύναμος και παντογνώστης λέγει Θεός. Οι πίσω πλευρές αυτής της κάρτας ελέγχονται από βιομετρική δαχτυλοσκόπηση. Όταν γίνεται μια συναλλαγή στην τράπεζα, αποστέλλονται στον αρμόδιον υπάλληλο μέσω του τερματικού μηχανήματος τα δαχτυλικά αποτυπώματα του πελάτου με τον οποίο συναλλάσσεται εκείνη τη στιγμή και τα οποία αποθηκεύονται στο κομπιούτερ. Δηλαδή μόλις πάει στην τράπεζα, αμέσως ο υπάλληλος μεταφέρει όλα τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα σε ένα μηχάνημα. Έτσι δίδεται ηλεκτρονικά η σχετική εξουσιοδότηση δια της συναλλαγή, αφού προηγουμένως γίνει η διασταύρωση της ταυτοπροσωπίας του εν λόγω ατόμου. Προσέξτε τώρα εδώ τι υπάρχει. Ένα πολύ λεπτό σημείο. Δεν είπε η Αγία Γραφή ότι θα σφραγιστεί από τον Αντίχριστο ο άνθρωπος εις το χέρι και στο μέτωπο? Αμέσως τώρα πηγαίνουν σιγά σιγά, σου λέει, τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Μετά έχουμε ένα δεύτερο σημείο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φραντζίσκο έχει πάνω από 80 μηχανήματα γεωμετρικού ελέγχου του χεριού. Όσοι φεύγετε από την Ελλάδα για να πάτε στην Αμερική, να έχετε υπόψη σας αυτά τα πράγματα, που μπορούν να επισημαίνουν την ταυτότητα των υπαλλήλων που εργάζονται εκεί, ώστε να τους επιτρέπεται η είσοδος. Αν δεν βάλει το χέρι του, δεν θα μπαίνει μέσα. Το σύστημα κοινωνικής προνοίας της περιοχής του Λος Άντζελες χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες δαχτυλοσκοπήσεις για να επιβεβαιώνεται ότι κανείς δεν εισπράττει δύο φορές τα επιδόματα κοινωνικής προνοίας. Είναι αυτά τα οποία πετάνε για το δικό σου το συμφέρον, για την δική σου την ασφάλεια, για την δική σου ασφάλεια, για το δικό σου το συμφέρον, για την δική σου ευκολία. Έτσι πάει ο Αντίχριστος, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, ως ότου να σου πει βάλε αυτό στο χέρι και τελείωσε. Δηλαδή αυτό τώρα που έχει πάνω σε αυτή την έξυπνη κάρτα, αύριο θα χρηστευτεί και θα σου το βάλει πάνω στο χέρι. Αντί να είναι πάνω στο πλαστικό εκείνο, ας το βάλει πάνω στο χέρι και θα λέγει για τη δική σου ασφάλεια, για τη δική σου ευκολία. Και θα αρχίσει αυτός ο κοσμάκης, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε, δεν άκουσε τίποτε, δεν έχει συνέστηση από τίποτε, και θα έρθει και θα λέει ασφάλεια είναι, καλέ, πρέπει να το πάρουμε, γιατί να μην το πάρουμε, τι εμποδίζει? Αν το έχεις στο χέρι σου, δεν μπορεί να σε αδικήσει κανείς, ούτε να σε κλέψει κανείς, ούτε να σου κάνει κακό κανείς. Και θα το παίρνουν όλοι το σφράγισμα αυτό του Αντιχρίστου, και έτσι ο Αντίχριστος θα γίνει αυτός ο οποίος λέγεται μεγάλος αδερφός ή κυρίαρχος της Οικουμένης. Οι κυβερνήσεις της Κολομβίας, είδατε στην Κολομβία τι έχει συμβεί εχθές, ένας φοβερός σεισμός ο οποίος ισοπαίδωσε 25 μεγάλες πόλεις. Ως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 νεκροί και 12.000 τραυματίες, και δεν μπορούν ακόμη να έβρουν όσοι είναι μέσα στα χαλασμένα αυτά σπίτια. Σεισμοί, λέγει, κατά τόπους, λέγει το Ευαγγέλιο. Θα έρθει καιρός, λέγει, που θα τα βλέπετε όλα. Σεισμοί φοβεροί κατά τόπους, ηφαίστεια, πόλεμοι κατά τόπους.
Βλέπετε κάτω σε εκείνη την Σιέρα Λεόνε τι γίνεται εκεί μέσα, εκεί σε αυτό το μέρος που είναι όλοι οπλισμένοι και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Παρακάτω οι μαύροι έδωκαν στους μαύρους που δεν ξέρουν τίποτε άλλο πάνω στο παιδί των 8 χρονών, των 10 χρονών να κρατάει το όπλο και να σκοτώνει όποιον έβρει στον δρόμο του. Αυτά όλα τα κάνουν αυτοί οι λεγόμενοι Αμερικανοί για να εξασφαλίσουν αυτό το οποίο ονομάζεται παγκόσμιος κυβερνητία, να κρατούν τον κόσμο όλων. Είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς ελέγχουν τους αδυνάτους με τα όπλα των. Είδατε και κάτω στο Ιράκ τι κάνει καθημερινώς αυτός από την Ανατολή και ο άλλος από τη Δύση. Ο Αμερικάνος με τον Άγγλο σκοτώνουν εκείνο τον κόσμο διότι έτσι θέλω, λέγει. Από την άλλη μεριά οι Τούρκοι καταπατούν την Κύπρο, είναι οι φίλοι μας, λέγει, οι Τούρκοι. Τώρα να μοιράσουμε, λέγει, την Κύπρο. Θέλουν να μοιράσουν την Κύπρο, να την δώσουν στους Τούρκους. Ποιος τους μιλεί, ποιος τους ελέγχει, ποιος τους δίνει διαταγές. Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει καταστήσει μηχανήματα γεωμετρικής επισημάνσεως του χεριού σε όλα τα έδρανα της Γερουσίας και της Βουλής για να είναι σίγουρο ότι αν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ψηφίζουν, αν είναι πράγματι αυτοί που ψηφίζουν. Μερικές πολιτιακές και δημοτικές αρχές σε ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν την μέθοδο του ελέγχου της φωνής για την επιτήρηση κρατουμένων χαμηλού κινδύνου που ακτίουν την ποινή τους σε οίκων περιορισμών, κατοίκων περιορισμών. Ο ηλεκτρονικός τηλεφωνητής τους τηλεφωνεί κατά απρόβλεπτα διαστήματα κάθε μέρα για να διαπιστώσει την παρουσία τους στο σπίτι. Τους βγάζουν από τις φυλακές διότι έχουν υπερπληθυνθεί και δεν τους χωρούν οι φυλακές, έπειτα δεν τους συμφέρει να ταΐζουν τόσον κόσμο. Σου λέει θα σε βγάλω στο σπίτι σου, θα σου βάλω αυτό το μικροτσί πάνω σου και αυτό θα σε ελέγχω αν είσαι στο σπίτι σου ή αν έφυγες. Προσέξτε πόσο φοβερά πράγματα έχουμε φτάσει στις ημέρες μας. Προσέξτε πόσο προχωρούμε προς την τελειοποίηση του σχεδίου του Αντιχρίστου. Η Ρωσία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την μέθοδο του γεωμετρικού ελέγχου του χεριού και της δακτυλοσκοπήσεως τους τραπεζιτικούς λογαριασμούς που γίνονται με κάρτες. Αν τα παιδιά δεν αισθάνονται καλά ή αν θα πάνε στο σχολείο οι υπάλληλοι, τα πηγαίνουν τα παιδιά στο σταθμό όπου καταγράφεται η γεωμετρία των χεριών τους, των παιδιών, των μικρών. Όταν έρθει η ώρα να πάρουν τα παιδιά, η ταυτότητα των γονέων πρέπει να επαληθευθεί με το γεωμετρικό επανέλεγχο των χεριών τους. Μην το κλέψει κανένα άλλο παιδί. Όλα αυτά είναι πολύ ελκυστικά πράγματα. Σου λέει, για να μην χάσω το παιδί μου πρέπει να το έχω αυτό. Για να ελέγχω το παιδί μου πρέπει να το έχω αυτό. Και έρχεται με αυτήν την μέθοδο ο Αντίχριστος ακριβώς για να πλανήσει τον κόσμο. Μία τράπεζα στην Νότια Αφρική, η οποία χρησιμοποιεί μια κινητή μονάδα για την πληρωμή συντάξεων σε 48.000 πελάτες της, απαιτεί επιβεβαίωση της ταυτότητος με την μέθοδο της δαχτυλοσκοπήσεως. Οπότε δεν παίρνεις τη σύνταξή σου αν δεν έχεις αυτό. Οι υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να περιοριστούν οι ουρές στα μεγάλα αεροδρόμια είναι ο συχνός έλεγχος των επιβατών διεθνών πτήσεων μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος. Οι ταξιδιώτες παραλαμβάνουν μια έξυπνη κάρτα αμέσως. Δείτε, είναι αυτό το οποίο έλεγαμε, αδερφοί μου, προσέξτε τα αυτά τα οποία έλεγαμε στο παρελθόν. Θα λάβει το φαγητό στα χέρια του Αντίχριστος, θα λάβει την μετακίνηση των προσώπων και θα λάβει στα χέρια του το νόμισμα. Αυτό το νόμισμα το έχουμε ήδη, πάει πλέον. Δεν θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μας ελευθέρωσαν επάνω στο νόμισμα για να τους βλέπουμε και να ενθυμούμεθα ότι είμεθα σκλάβοι επί 400 χρόνια. Η σημαία θα φύγει, αδερφοί μου.
Ο Σταυρός. Ο Σταυρός, αυτό το οποίο έδωκε ο Θεός του Μέγα Κωνσταντίνου και του λέγει εν τούτο νίκα. Η σημαία μας θα εξαφανιστεί, αδελφοί μου, η αστυνομία μας θα εξαφανιστεί. Τα πάντα θα εξαφανιστούν. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε εμείς, αν θα φτάσουν τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε. Μην αγωνιάτε. Πάντως θα γίνουν ό,τι σας λέγω αυτή τη στιγμή, διότι αυτοί οι οποίοι τα γράφουν έχουν συγκεκριμένες αληθείς πληροφορίες. Δεν τα γράφουν έτσι τυχαίως. Έχουν πληροφορίες πολύ θετικές και τα γράφουν σε βιβλία. Και από αυτά τα βιβλία μεταφέρομαι και εμείς αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά μόνο ένα μικρό μόνο δείγμα πόσο πολύ έχει εξαπλωθεί η παγκόσμιος μέθοδος της εξακριβώσεως ταυτότητος μέσω των σωματικών ιδιομορφιών που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Η ουσία όλων αυτών είναι το γεγονός ότι όπου και αν πάμε, όπου και αν περπατήσουμε, θα μπορούν να μας επισημαίνουν μέσω αυτού του ηλεκτρονικού πολυδικτύου της συγχρόνου τεχνολογίας. Η έρευνα και ανάπτυξη του συστήματος Lucid ή έξυπνης κάρτας θα αποδείξει την ικανότητα και την πρακτικότητά του. Ο μηχανισμός θα δέχεται και θα μεταδίδει κρυπτογραφημένα πληροφοριακά δεδομένα μέσω υποδομής του πληροφοριακού δικτύου της έξυπνης αυτής κάρτας από τους απόμακρους βιομετρικούς αισθητήρες και οι αισθητήρες βιομετρικών καρτών. Αισθητήρες, τι είναι οι αισθητήρες? Οι αισθητήρες, αδερφοί μου, είναι μέσα σε αυτό το μηχάνημα και τα μηχανήματα τα οποία ευρήκαν οι Αμερικάνοι. Στο Βιετνάμ, μέσα στα δάση, έβαζαν αυτούς τους αισθητήρες. Οι Βιετκόνγκ, εκεί που τους εμπολεμούσανε και περπατούσανε μέσα στα δάση, δεν έβλεπαν, τα είχαν κρυμμένα. Αυτά τα οποία ονομάζουν αισθητήρες, αμέσως έδιδαν στον δορυφόρο πληροφορία ότι περνούν από αυτό το μέρος οι Βιετκόνγκ. Και αμέσως σε σηκώνουν το αεροπλάνα και πήγαινα και έριχνα μέσα σε εκείνο το δάσος όλες τις βόμβες και κατέκιαν τα πάντα για να εξαφανίσουν αυτό το κράτος. Αισθητήρες λοιπόν, αλλά ως εδώ μας επήρε η ώρα, δεν έχουμε παραπάνω. Την ερχομένη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε για να δούμε τις άλλες πλάνες του Αντιχρίστου και τις άλλες παγίδες του και τις πονηρίες του, διότι από αυτά πρέπει εμείς να προσέχουμε, αδερφοί μου, να μην πλανηθούμε. Αύριο όταν έρθει το σύνθημα να δοθούν στην Ελλάδα αυτές οι κάρτες, το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να αρνηθούμε. Βέβαια, εκείνος ο οποίος θα παίξει το σπουδαιότερο ρόλο και θα ειδοποιήσει τον κόσμο είναι ποιος? Ο Αρχιεπίσκοπος. Όταν εκείνος πει αυτό, όλος ο κόσμος θα τον ακολουθήσει. Θα γίνει όμως ερώτημα, μακάρι να το φωτίσει ο Θεός, να το φωτίσει ο Θεός, να ειδοποιήσει τον κόσμο. Ναι, γρήγορα, αλλά δύο λεπτά, να τελειώσουμε και να μου την κάνεις.